Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ξεκινά τώρα για μία ώρα μαζί, καταγράφοντας και σήμερα το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Σύνθετη, ενδιαφέρουσα, αλλά με μεγάλα θέματα, κυρίαρχα θέματα, στο κέντρο του ενδιαφέροντος, της προσοχής και της δημοσιογραφικής προσέγγισης. Η ομάδα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που συμμετείχε στην εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή για την υπόθεση των Τεμπών, προχώρησε σε μία συμβολική αλλά τουλάχιστον ουσιαστική κίνηση. Πήρε το πόρισμά της, πέραν την κατάθεση στον πρόεδρο της Βουλής, και το έδωσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς όπως ισχυρίζονται τα μέλη της, προκύπτουν σοβαρές ευθύνες, προφανώς ποινικές και άλλες, για μία σειρά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τύχη της προσοχής και της διοκτικής διαδικασίας. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη, μετέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης 4 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το δυστύχημα των Τεμπών, προχωρώντας την κατάθεση του πορίσματος το οποίο συνέταξαν. Σε δηλώσεις τους κατά την έξοδο από τον Άριο Πάγο, οι 4 βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Βασίλης Κόκαλης, Αλέξανδρος Αυλονίτης, Διονύσιος Καλαματιανός και Γιάννης Σαρακιώτης, ανέφεραν ότι κατέθεσαν το πόρισμα προκειμένου να διαβιβαστεί στον εφέτη ανακριτή, ο οποίος διενεργεί την ανάκριση για την υπόθεση. Επισήμαναν παράλληλα ότι όλοι οφείλουν να συμβάλλουν στην προσπάθεια την οποία καταβάλει η ελληνική δικαιοσύνη και πως όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σύμφωνα με το πόρισμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η τραγωδία δεν οφείλεται μόνο σε ανθρώπινο λάθος, καθώς εντοπίζονται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Καραμανλή. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ενδιαφέρον ένα ακόμη θέμα που σχετίζεται με το δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά αναμφισβήτητα με πολιτικές προεκτάσεις. Η ρητορική του σημερινού κυβερνώντος κόμματος, όταν είχαμε το φοβερό και συγκλονιστικό, φοβερό φυσικό γεγονός, το οποίο έπνιξε κόσμο και κατέστρεψε μια περιοχή στη Μάνδρα Αττικής, στο κέντρο της κριτικής και μάλιστα λέγοντας ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για αυτό το πρόσωπο, ήταν η τότε περιφερειάρχης, η κυρία Ρένα Δούρου. Έχει ενδιαφέρον ότι το θέμα εξελίχθηκε στη δικαστική διαδικασία και το τριμελές εφετείο αθώωσε πλήρως την Ρένα Δούρου. Ζητάω συγγνώμη. Και μάλιστα η κυρία Δούρου έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση με την οποία στυλιτεύει την προσπάθεια σπήλωσής της που είχε γίνει από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ανακοίνωση για την αθώωσή της και από το τριμελές εφετείο της Αθήνας για τη φωνική πλημμύρα στη Μάνδρα εξέδωσε η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, επισημένοντας πως στο τέλος νικάει η αλήθεια. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ρένας Δούρου έχει ως εξής. Σήμερα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση την οποία είχε ασκήσει ο εισαγγελέας στην αθωωτική απόφαση για την υπόθεση της Μάνδρας, η οποία είχε εκδοθεί μετά από ακροαματική διαδικασία 2 χρόνων. Με αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται και σε δεύτερο βαθμό η αθώωσή μου. Το πολιτικό κατεστημένο και οι εκπρόσωποι του δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδεχτούν ότι οι πολίτες της Αττικής εξέλεξαν το 2014 μια αριστερή περιφερειάρχη στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας. Έγινε τεράστια προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι ποινικές διώξεις για να αμαυρωθεί το μεγάλο έργο που επιτέλεσε η δύναμη ζωής στη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής. Γιατί έτσι ήταν ευκολότερο να εμφανιστούν οι ίδιοι ως εμπνευστές των δικών μας ευλυματικών έργων. Κρίσιμων έργων αντιπλημμυρικής υποδομής ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο ολιστικού σχεδιασμού, που περιελάμβαναν μεταξύ πολλών άλλων και το αντιπλημμυρικό έργο στη Μάνδρα και το δικό της δίκτυο. Έργα όπως η ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου και εκατοντάδες άλλα σε κάθε γωνιά της Αττικής, με μοναδικό μέλημα της διοίκησής μας την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Διώχθηκα όσο κανείς άλλος αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης, με διώξεις που καμία δεν αφορούσε οικονομικές ατασταλίες, ούτε ευθέως εμένα ως πρόσωπο, αλλά όλες είχαν να κάνουν με δίθεν αμέλεια των οργάνων της περιφέρειας. Πιστεύω ότι ένας τρόπος για να μην πλήττεται το κύρος και η ηθική του πολιτικού μας συστήματος είναι να κρινόμαστε και εμείς οι πολιτικοί για τις πράξεις μας από τους φυσικούς δικαστές. Με αυτόν τον τρόπο οι αθώοι θα αποδίδονται χωρίς σκιές στην κοινωνία. Σήμερα, με αυτό το σκεπτικό, αγωγγίστος, σιωπώντας αλλά και με πόνο, πέρασα όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, πάντα σεβόμενοι τους κανόνες του κράτους δικαίου.
Σήμερα δεν πανηγυρίζω. Η οδύνη για την απώλεια ανθρώπινων ζώων δεν σβήνει ποτέ. Σήμερα δεν ζητώ να μου ζητήσουν συγγνώμη όλοι όσοι εκ των πολιτικών αντιπάλων με έδειχναν με το δάχτυλο ως ένοχοι. Δεν ζητώ να ανακατασκευάσουν ορισμένοι δημοσιογράφοι που έγραφαν λίβελους εναντίον μου. Δεν θεωρώ την απόφαση αυτή γενικά ως προσωπική δικαίωση. Γιατί συνεχίζω να πιστεύω ότι μπορεί η δικαιοσύνη να προϋποθέτει υπομονή και καρτερία, αλλά στο τέλος νικάει η αλήθεια. Υπενθυμίζεται πως το τριμελές εφετείο πλημελημάτων έκανε δεκτή την ένσταση την οποία υπέβαλαν οι έξι για τους οποίους ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία κατά της αθώωσής τους και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί με 8 κατηγορουμένους στο εδόλιο. Σύμφωνα με την απόφαση την οποία ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η έφεση του εισαγγελέα ήταν εκπρόθεσμη χωρίς να υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας. Ως εκ τούτου, η ασκηθήσα έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την υπόθεση δικάζονται 8 στελέχη της αυτοδιοίκησης και αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίοι σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης που αναπερίπτωση φτάνουν τα 6 έτη. Η κυβέρνηση διαστόματος και πρωθυπουργού επιβίωσε όλα αυτά τα οποία έχουμε δει και σε παλαιότερα ρεπορτάζ, ότι μην ξεχάσετε το ειδικό επίδομα για το Πάσχα. Ωστόσο, επειδή υπάρχει, όπου ο καθένας το καταλαβαίνει, και ένας θυμός στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα σε εκείνους που ονομάζουμε βιοπαλαιστές καθημερινότητας, χαμηλού συνταξιούχοι και χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά, προσπαθεί, γράφει σήμερα ο οικονομικός τύπος, με εμβαλωματικές λύσεις να κάνει μια διαχείριση ενός βοηθήματος ή κάποιων επιδομάτων. Αλλά ειδικό επίδομα για το Πάσχα δεν θα υπάρξει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση κλείνει τα σενάρια για καταβολή ενός έκτακτου επιδόματος Πάσχα, καθώς σε αυτή τη χρονική συγκυρία προκρίνεται ένα διαφορετικό μείγμα μέτρων με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δύσκολο προϋπολογισμό να υλοποιήσουμε. Πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα υλοποιηθεί, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την κυβέρνηση έχουν ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα μια σειρά μέτρων για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα οι αγρότες και οι νέες μητέρες. Επομένως, θέλουν να προχωρήσουν με φιδωλές κινήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Στόχος τώρα είναι να διατηρηθούν δημοσιονομικές εφεδρίες, σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν τυχόν έκτακτες ανάγκες και στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας αποφεύγουν τον πειρασμό να επιδοθούν σε ένα μπαράζ παροχών με προεκλογικό άρωμα. Άλλωστε, δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που η κυβέρνηση τόνισε στους αγρότες πως εξαντλήθηκαν τα δημοσιονομικά περιθώρια και πως δεν υπάρχει δυνατότητα για νέα μέτρα άμεσης εφαρμογής. Επομένως, δεν είναι εύκολο τώρα να ανοίξει μια συζήτηση για παροχές σε άλλες ομάδες του πληθυσμού, καθώς δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα. Πάντως, σε περίπτωση κατά την οποία τα μηνύματα τους επόμενους μήνες είναι θετικά, το ενδεχόμενο κάποιων έκτακτων παροχών για τα νοικοκυριά θα συζητηθεί εκ νέου το φθινόπωρο. Ουσιαστικά, σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει δημοσιονομικός αέρας, θα υπάρξει ένα νέο εφάπαξ δώρο για τους ευάλωτους πριν τα Χριστούγεννα, όπως είχε γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, στην κυβέρνηση δεν θέλουν να δεσμευτούν από τώρα. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία από το Μαξίμου εστιάζουν σε 4 στοχευμένες κινήσεις που θα τρέξουν μέσα στην άνοιξη. Πρώτον, αύξηση του κατώτατου μισθού που θα κλειδώσει μέσα στο Μάρτιο και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Ο νέος κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 800 ευρώ και θα συμπαρασύρει προς τα πάνω αυτή η αύξηση μια σειρά από επιδόματα και τις τριετίες. Στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα στην τετραετία ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός τα 1500. Δεύτερον, υλοποίηση όσων έχουν ανακοινωθεί για τους αγρότες. Υπενθυμίζεται πως ένα δεύτερο πακέτο μέτρων αναμένεται να εφαρμοστεί μέσα στο 2025, οπότε και η καταβολή της επιστροφής του ειδικού φορού κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο θα γίνει μόνιμη. Ταυτόχρονα αναμένονται και τα αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Συζήτηση που είναι σε εξέλιξη και αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική. Τρίτον, στεγαστικά προγράμματα. Η αρχή έγινε με το πρόγραμμα Σπίτι μου που προσέφερε πρώτη κατοικία σε 20.000 νέους και σε εφαρμογή μπαίνει τώρα το Ανακαινίζω, Ενοικιάζω. Προσφάτως ανακοινώθηκε και η αύξηση του επιδόματος φοιτητικής στέγης από τα 1.500 στα 2.000 ευρώ και για συγκατοίκηση από τα 2.000 στα 2.500 ευρώ, καθώς και η κατασκευή 5 νέων φοιτητικών εστιών, όπου θα στεγαστούν σχεδόν 10.000 σπουδαστές. Και τέταρτον, εθνικό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό. Τα αποκαλυπτήρια του σχεδίου θα γίνουν τον Μάιο.
Και αυτό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, για την υποστήριξη όσων θέλουν να αποκτήσουν παιδί, για την ενίσχυση της απασχόλησης νέων κάτω των 30 ετών, αλλά και για την αντιμετώπιση του brain drain. Σε ισχύ τέθηκε το καλάθι της αρακοστής στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τις αγορές των καταναλωτών εν ώψη της Καθαράς Δευτέρας αλλά και της περίοδου μέχρι το Πάσχα. Πρόκειται για ένα διευρυμένο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών στις αγορές τους για το σαρακοστιανό τραπέζι, με την προσθήκη επιπλέον τριών κατηγοριών τροφίμων, τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη εποχική ζήτηση. Έτσι, οι λίστες των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν στο μέτρο εμπλουτίζονται με προϊόντα όπως χαλβά, νηστίσιμες σαλάτες, καθώς και τουλάχιστον δύο είδη αποκατεψυγμένα θαλασσινά. Κάνει πρεμιέρα το καλάθι της Σαρακοστής, το οποίο περιλαμβάνει αρκετά προϊόντα για τη Σαρακοστή. Πώς το βλέπετε αυτό, ψωνίζετε γενικά από τα καλάθια? Κοροϊδία. Κοροϊδία σκέτη. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το θέμα, δεν γίνεται έτσι. Ναι. Είναι κοροϊδία. Ναι. Αύξηση συντάξεις να κάνει. Εγώ παίρνω 4,5 εκατοστάρικα και μου έκανε 9 ευρώ αύξηση. Τι να κάνω? Τι να κάνετε τα 9 ευρώ? Τι να πρωτοπάρω? Να πάω σε γιατρούς? Α, τώρα από το νοσοκομείο έρχομαι, πήγα για τα μάτια μου. Να πάω έξω, θέλω 500 ευρώ να μου καθαρίσουν τα μάτια. Και η αλήθεια είναι ότι τα προϊόντα την τελευταία διετία έχουν πάρει πάρα πολλά, ειδικά τα τρόφιμα, την ανιούσα. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχουμε κόψει πάρα πολλά πράγματα. Παίρνουμε τα απαραίτητα. Περιορίζετε λοιπόν τις αγορές σας, τα πλέον απαραίτητα πλέον. Βεβαίως, ε? Βεβαίως. Και από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν και πολλά προϊόντα στη λίστα. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο εξυπηρετεί την οικογένειά σας. Εντάξει, εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο, ναι. Θα το προτιμήσετε λοιπόν, μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Θα βοηθήσει ειδικά έτσι, τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία διετία από τις ανατιμήσεις. Σίγουρα θα βοηθήσει. Να. Σίγουρα. Ένα πλησίαστο το σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι δεν έχει πολύ ουσιαστική αξία. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ναι. Βέβαια, κάποια νοικοκυριά το υιοθετούν ως μέτρο, έτσι, γιατί και τα ίδια τα νοικοκυριά έχουν πληγεί πάρα πολύ την τελευταία διετία, ειδικά στα προϊόντα διατροφής, με αποτέλεσμα να έχουν περιορίσει κατά πολύ την ποσότητα και την ποιότητα του τροφίμου που επιλέγουν. Ίσως γιατί δεν μετράνε και τα 5 και τα 6 και τα 8 ευρώ, δεν μετράνε σε πολλούς, αλλά σε πολλούς άλλους μετράνε. Την ώρα που οι καταναλωτές προετοιμάζονται για τις αγορές τους για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τρέχει με 6,7% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαρτίου έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα νέα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας. Καλησπέρα στον Γιάννη Παργινό. Για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και να δούμε τις τυχές και τις όψεις της μέσα από όλη αυτή την ανάλυση που μπορεί να κάνει ένα έμπειρο μάτι όπως αυτό του συνεργάτη μας, του Γιάννη Παργινό. Γιάννη μου, καλησπέρα. Σπύρο. Καλησπέρα. Καταρχήν είναι ενδιαφέρον ότι η Ρένα Δούρου δόθηκε. Και είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχει στην Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή κατέθεσε το πόρισμα στην κυρία Ανιλίνη, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας να επιμεληθεί η δικαιοσύνη πια εκείνων που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα από την ψευδορκία μέχρι και άλλα για τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης, αυτής της τραγωδίας. Ας αρχίσουμε από την κυρία Ρένα Δούρου. Δεν θα καθίσει τελικά στο εδόλιο του πενταμελούς εφετείου πλημελημάτων η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής για τις πλημμύρες στη Μάνδρα το 2017, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η έφεση που είχε ασκηθεί από την εισαγγελία κατά της αθώωσης της από το πρωτόδικο δικαστήριο ήταν εκπρόθεσμη. Μάλιστα. Και τώρα ας πάμε στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Δηλαδή οι δικαστές δεν είχαν αντίληψη του χρόνου? Δηλαδή, ξέρεις, καταλαβαίνεις Γιάννη. Καταλαβαίνεις αυτόν τον απλό καθημερινό άνθρωπο, ο οποίος ακούει αυτό το πράγμα και ο οποίος λέει, αν το κράτος, αν ο δικαστικός λειτουργός δεν έχει συνέστη του χρόνου σε μια δικαστική διαδικασία που παρέρχεται, τότε τι γίνεται? Έχεις δίκιο. Ναι. Όμως, δηλαδή, ας μην ξεχνάς ότι και τα δικαστήρια... Θα βγει τώρα ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, λέω εγώ παράδειγμα, και θα πει, κυρία μου, αθωωθήκατε, αλλά δεν δικαστήκατε.
Καταλαβαίνω. Αθώθηκε πρωτόδικα, δεν δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό δικαστήριο. Παρά την... Γιατί, διότι έφεση... η δικαιοσύνη δυστυχώς πάει με τον Γκραβουνιάρη. Ναι. Είναι φάκελοι. Αυτό συμβαίνει και για τον απλό καθημερινό πολίτη Γιάννη. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεκπεραιώνονται εύκολα υποθέσεις. Αυτό της δικαιοσύνης συμβαίνει και για τον απλό καθημερινό πολίτη. Σπύρο δηλαδή, μου, είτε είναι καθημερινό απλός πολίτης, είτε δεν είναι καθημερινό. Η δικαστική εξουσία ότι είναι τυφλή. Πάντοτε πικραίνει. Ναι. Ας πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε τώρα στο η πρόταση της εισαγγελέως για αθώωση του υπεύθυνου για τον διασυρμό μιας 12χρονης εις τον Κολονό. Και αυτό επίσης σκανδαλίζει. Σήμερα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πραγματικά αγγίζει ευαίσθητες χορδές του οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Ναι, ήταν ερωτευμένος μαζί της. Αλλά είναι πρόταση του εισαγγελέως. Της εισαγγελέως ας περιμένουμε να δούμε πώς θα, θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Απόφαση θα πάρει το δικαστήριο. Τώρα πάμε στο πόρισμα των τεμπών. Είναι ενδιαφέρουσα η κίνηση των βουλευτών. Δεν είναι μόνο ενδιαφέρουσα η κίνηση των βουλευτών, είναι και ενδιαφέρουσες οι κινήσεις που κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων, είναι ενδιαφέρουσες και οι κινήσεις που κάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αποτέλεσμα τώρα όλα να εξαρτώνται, και ποια είναι αυτά τα όλα που εξαρτώνται, η δικαίωση των 58 ψυχών που χάθηκαν, η δικαίωση που ζητούν οι συγγενείς τους. Θα δούμε πού θα πάει η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, εάν η δικαιοσύνη λειτουργήσει και βρει συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένες ενδείξεις, θα στείλει τη δικογραφία στη Βουλή και θα επανεκκινηθεί η διαδικασία σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν έγινε στην προηγούμενη. Μόνο που ο χρόνος είναι εξαιρετικά αργός, βασανιστικά αργός για τους συγγενείς των θυμάτων και βασανιστικό αργός για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Διότι τέτοιες υποθέσεις βεβαίως δεν δικάζονται εμψυχρό. Αλλά δεν μπορεί αυτός ο χρόνος να κυλά με έναν τρόπο ο οποίος σκανδαλίζει τον απλό καθημερινό πολίτη για αυτό το οποίο επιπλέον, έχει αισθανθεί και καταλάβει. Επιπλέον μπορούμε να προσθέσουμε ότι ήδη οι εργαζόμενοι εις τους σιδηροδρόμους ισχυρίζονται ότι οι σιδηροδρόμοι ένα χρόνο και κάτι μέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, η λειτουργία των σιδηροδρόμων δεν είναι καλύτερη. Είναι χειρότερη. Μάλιστα. Επίσης, η εισαγγελία των Βρυξελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρρύπτει την επιχειρηματολογία του κυρίου Κώστα Καραμανλή και λέει ότι αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση θα είχε αποτραπεί η τραγωδία. Ενώ Γιάννη, ο κύριος Καραμανλής λέει τα άλλα, αλλά έχουν βγει δύο επιστολές που ενημερώνουν τον κύριο Καραμανλή εγκαίρος. Και τρία υπομνήματα είχε στο γραφείο του ο κύριος Κώστας Καραμανλής όταν διαβεβαίωνε από το βήμα της Βουλής ότι οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι λειτουργούν κανονικά και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Είναι τα εξώδικα γεννηδούνια. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το είδα με ενδιαφέρον. Είδα ότι ο κύριος Κασελάκης έφυγε από μία ομφαλοσκόπηση και προχώρησε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Να παρουσιάσει ένα πλαίσιο οικονομικών δράσεων ικανών να στηρίξουν το λαϊκό εισόδημα και μάλιστα μεγέθους 3.200.000.000 ευρώ. Σπύρο μου. Είναι ενδιαφέρον και είδα Σπύρο και επίσης μια σειρά από παραμέτρους. Αγαπημένε μου φίλε και συνάδελφε, στην οικονομία μετράμε με αριθμούς και οι αριθμοί είναι ψυχροί, κοινικοί. Είτε τους διαβάζει ο κ. Κασελάκης, είτε τους διαβάζει ο κ. Μητσοτάκης, είτε ο κύριος Κασιδιάρης, είτε εγώ, είτε εσύ. Πριν πάμε στον κύριο Κασελάκη, ας αρχίσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος με συνέντευξή του στο Sky είπε ότι δεν θα δοθεί ένα ειδικό επίδομα, μια ειδική βοήθεια για το Πάσχα. Γιατί δεν θα δοθεί? Διότι, Σπύρο μου, τα αποτελέσματα εφαρμογής του προϋπολογισμού του 2023 έπεσαν έξω. Δηλαδή ενώ προέβλεπε ανάπτυξη 2,4, η ανάπτυξη είναι 2 και όχι 2,4. Επίσης, ενώ είχε στόχους για επενδύσεις 15,5% επί του ΑΕΠ, επενδύσεις έγιναν μόνο 4%. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πει. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν δίνει περιθώριο στο νέο προϋπολογισμό του 2024, ο οποίος δομήθηκε σε έναν ψεύτικο προϋπολογισμό του 2023 για αυτό που λέγεται περιθώριο δημοσιονομικό για να
δώσουμε επιδόματα και στηρίγματα στις αδύναμες οικονομικές ομάδες. Μάλιστα. Γιατί? Διότι η οποιαδήποτε αύξηση στις συντάξεις, η οποιαδήποτε επιχορήγηση συνδέεται με τι? Με την ανάπτυξη και με τον τρέχοντα πληθωρισμό. Αν δεν έχεις ανάπτυξη, όσο και να τρέχει ο πληθωρισμός, δεν μπορείς να τον καλύψεις. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, κάνοντας τον κύριο Κασελάκη, ότι δεν ξεφεύγει ο κύριος Κασελάκης από την πεπατημένη οικονομική πολιτική. Εγώ τον άκουσα με πολύ προσοχή. Υπόσχεται φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες φορολογικές ελαφρύνσεις θα καταλήξουν οπωσδήποτε, εάν εφαρμοστούν, σε μια αύξηση μισθών και συντάξεων, καθώς δεν θα αφαιρείται από το εισόδημα. Αλλά στον πυρήνα των προτάσεων, Κασελάκη, είναι ο μικρομεσαίος. Όμως. Γιάννη μου, υπάρχει μια διαφορά. Είναι ο μικρομεσαίος. Δεν είναι λεπτό. Ο μεγάλος, ο οποίος έχοντας μια εταιρεία κερδοφόρα. Δεν πληρώνει φόρο ο ίδιος, διότι δεν παίρνει μέρισμα. Ναι. Βάζει και υποθήκη τις μετοχές του. Παίρνει δάνειο, του δίνουν οι τράπεζες δηλαδή. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κινηθεί ένας κεφαλαιούχος είναι προκλητικός. Είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί, επενδύει και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ναι. Είναι εκείνος ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Ναι, αλλά υποτίθεται ο κράτος δικαίου είναι... Γίνεται, είτε από τη δεξιά, είτε από την αριστερά, είτε από το κέντρο. Γιάννη, το κράτος δικαίου είναι κράτος δικαίου. Για τον πολλαπλασιασμό, ναι, για το μεγάλωμα, για την αύξηση της φορολογητέας ύλης. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς θα γίνει η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος με παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα δώσουν μεγαλύτερα εισοδήματα, άρα και περισσότερη φορολογία. Οι οποίες δεν γίνονται, Γιάννη. Οι οποίες παρά τις υποσχέσεις δεν γίνονται. Αυτό καλό λέει. Βράδυ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δούμε τα θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας. Πολλά θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε και τα στοιχεία του προϋπολογισμού του νέου έτους για το Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας. Σημειώστε ένα πράγμα το οποίο επαναλαμβάνεται και διαστόματος της αρμοδίας αντιδημάρχου. 12 εκατομμύρια τα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας, 21 εκατομμύρια τα έξοδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ικανότητα αυτού του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης να παράγει ένα στοιχειωδώς ικανό έργο βελτίωσης καθημερινότητας του Δημότη. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Και όπως σας είπα πριν από το διάλειμμα, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η οικονομική πραγματικότητα του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, δηλαδή του μεγαλύτερου Δήμου των νησιών. Πληρώνουμε όσα μάλλον εισπράττουμε, χρειαζόμαστε άλλα τόσα για αυτή την απίθανη και συγκλονιστική ιστορία των σκουπιδιών, δηλαδή της περισυλλογής και στη συνέχεια της αποστολής, είτε στους χώρους υγειονομικής ταφής, είτε στα εργοστάσια της απέναντι υπηρετικής Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας στην πραγματικότητα αφήνει μηδενικά περιθώρια, το είχε πει άλλωστε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του και ο Δήμαρχος, ο κ. Στέφανος Πουλημένος, το να παράγει ένα στοιχειώδες έργο εποφελία των πολιτών για έργα μικροκλίμακας, καθημερινότητας. Κυρία Φανετσιμπούλη μίλησε σχετικά στο ΣΤΑΡΤ, είναι η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2024 με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Ανδρέα Καρδόνα και η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου για το τρέχον έτος, συνοδευόμενο από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, τον ΟΤΑ, με εισηγήτρια την Αντιδήμαρχο Φάνη Τσιμπούλη, θα απασχολήσουν τις προσεχείς 5η και 6η συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Πρόκειται για 2 ειδικές συνεδριάσεις του οργάνου, οι οποίες θα διεξαχθούν την Παρασκευή στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας. Όπως ενημέρωσε μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ η Φάνη Τσιμπούλη, ο φετινός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 106.608.000 ευρώ, ο οποίος στο σκέλος των εσόδων περιλαμβάνει ένα πενιχρό ποσό. Όμως στο σκέλος των εξόδων τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, καθώς ο τομέας της καθαριότητας έχει έσοδα περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ και έξοδα τα οποία αγγίζουν τα 21 εκατομμύρια ευρώ. Η οποία καθαριότητα φτάνει να έχει έσοδα γύρω στα 12 εκατομμύρια και έξοδα 21. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι το επίκεντρο της συζήτησης του προϋπολογισμού. Αυτά λοιπόν τα χρήματα θα πρέπει να καλυφθούν και από πού θα καλυφθούν σε βάρος του τεχνικού
προγράμματος, βέβαια, για το οποίο τεχνικό πρόγραμμα, αν εξαιρέσουμε τα 2 εκατομμύρια που αποτελούν την εισφορά σε χρήμα του οίκος, της επιχείρησης οίκος, που είναι από την πολεοδόμηση, από την ιδιωτική πολεοδόμηση, απομένει γύρω στο 1 εκατομμύριο τεχνικό πρόγραμμα για όλο το Δήμο. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε πόσο δύσκολη θέση είμαστε σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις μας, της καθημερινότητας κυρίως απέναντι στους συνδημότες μας. Είναι κάτι όμως το οποίο δεν είναι επιλογή μας. Κάθε προϋπολογισμός στηρίζεται στα οικονομικά δεδομένα του προηγούμενου έτους, της προηγούμενης χρήσης, και με βάση αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε. Οι ανελαστικές δαπάνες είναι, η μισθοδοσία είναι έξοδα τα οποία είναι σταθεροποιημένα, δεν αλλάζουν, είναι τα ίδια περίπου κάθε χρόνο, γύρω στα 13,5 εκατομμύρια. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι γι' αυτό, αλλά σας επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Έτσι πρέπει να βαδίσουμε και αυτά πρέπει να κάνουμε. Τώρα, στο μέλλον βέβαια, ο δικός μας σχεδιασμός είναι διαφορετικός. Θα επιχειρήσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας στην καθαριότητα με την αύξηση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, ούτως ώστε να μειωθεί ο μεταφερόμενος όγκος απορριμμάτων, για να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα και βεβαίως να μαζέψουμε και λίγο την αποκομιδή, που και εκεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε πάρα πολλά έξοδα στην αποκομιδή. Θα πρέπει και εκεί να γίνει μια περιστολή δαπανών κατά το δυνατόν, και θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να, σε τι άλλο μπορούμε να προσβλέπουμε στο μέλλον για την τακτοποίηση των οικονομικών μας. Θα συνεχίσετε να αξιοποιείτε ιδιώτη. Στους μήνες αιχμής, εννοώ το καλοκαίρι, πάντοτε υπήρξε ανάγκη ενίσχυσης και υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της καθαριότητας. Αλλά για αυτό το διάστημα. Για το διάστημα του χειμώνα δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται η συμβολή του ιδιώτη, καθότι οι δικές μας υπηρεσίες είναι, και ο στόλος μας είναι αξιόμαχος, όπως γνωρίζετε, και προσωπικό έχουμε προσλάβει. Βέβαια έχουμε και κάποιες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, λόγω μετακίνησης, αλλά σε γενικές γραμμές το προσωπικό μας είναι αρκετά ικανοποιητικός ο αριθμός, θα έλεγα. Βεβαίως αυτά θα τα βλέπει, τα παρακολουθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, και τις ανάγκες συγκριτικά με τις ανάγκες των περιοχών όλων του Δήμου μας, αναλόγως θα πράττουμε. Κυρίες και κύριοι, η Διάδημα είναι η διαδημοτική επιχείρηση στους χώρους οποίας εναποθέτει τα απορρίμματά του ο Δήμος της Κέρκυρας. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια φυλή και μάλιστα η Διάδημα έχει προχωρήσει δικαστικά κατά του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας για την οφυλή αυτή. Μας μίλησε για τις συνομιλίες που γίνονται ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Σπύρος Νεράντης. Συζήτηση για την πληρωμή της επιβεβαιωμένης οφειλής ύψους 700.000 ευρώ προς τη Διάδημα, έπειτα από αγωγή της εταιρείας, διεξήχθη ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή Κεντρικής Κέρκυρας και στην αντιπροσωπεία της ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δρεύει στην Κοζάνη. Όπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Σπύρος Νεράντζης, ο οποίος παρίστατο στη σύσκεψη που διεξήχθη υπό το δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο, τα χρήματα υπάρχουν στον αντίστοιχο κώδικο του Δήμου που αφορά στη μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων στη Διάδημα, ενώ η αγωγή από την εταιρεία ασκήθηκε σε συνεννόηση με τον Δήμο. Ήρθαν τη Δευτέρα και συναντηθήκαμε την Τρίτη το πρωί όλο το επιτελείο της Διάδημα, ο διευθυντής, ο πρόεδρος, ο γενικός διευθυντής, το νομικό της τμήμα και το τμήμα λογιστηρίου. Ο κύριος λόγος που ήρθαν ήταν για να βρούμε την λύση, σαν συνεργάτες που είμαστε, για να πληρώσουμε τις 700.000 ευρώ που οφείλουμε από το 2023 για παροχές υπηρεσίας που είχαν γίνει, αλλά επειδή δεν είχαμε ακολουθήσει μια σωστή διαδικασία εμείς σαν Δήμος κυρίως, δεν μπορούσε να γίνει η πληρωμή της δαπάνης. Η υπηρεσία όμως είχε γίνει, δεν αφισβητήθηκε από κανένα, και έτσι βρήκαμε τη λύση που δεν είναι άλλη από να ακολουθήσει, να γίνει μια αγωγή. Κάτι που είχε δει το φως της δημοσιότητας και στο παρελθόν, τα λεφτά υπάρχουν για την πληρωμή αυτό, ήταν διαδικαστικό για να ακολουθήσουμε μια σύντομη λύση και χωρίς διενέλσεις. Προκρίθηκε αυτή η λύση, έγινε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές άμεσα και συμφωνήσαμε.
Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως η εμπλοκή στη διαδικασία δημοπράτησης της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς και η προοπτική πρόταξης της κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε συνδυασμό με την κατασκευή νέου κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Η Διάδημα ήταν η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε, ο πρώτος σύνδεσμος που έφτιαξε εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Ελλάδα. Σύγχρονο. Ενώ εμείς θα περιμένουμε ακόμη και αν δεν ξέρουμε καν αν θα κατασκευαστεί τελικά το εργοστάσιο. Από τη συζήτηση που είχαμε, επαλήθευκαν οι απόψεις που είχαμε, δεν έχουμε τοποθετεί στο παρελθόν και εγώ από τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει εξυγχρονισμός του ΓΔΑΗ για να φτιάξουμε μια μελέτη, μια μονάδα, η οποία θα επεξεργάζεται όλα τα οργανικά. Γιατί από ό,τι βλέπουμε το εργοστάσιο θα αργήσει να γίνει και με τα καινούργια δεδομένα που μάθουμε δεν υπάρχει πλέον χρηματοδότηση. Θα πρέπει να πάμε σε άλλη μορφή χρηματοδότησης και πάλι από την αρχή. Η άλλη μορφή χρηματοδότησης θα είναι στα ΣΔΙΤ. Και εκεί πάλι μπαίνει ένας άλλος παράγοντας, το πόσο οικονομικά θα μας συμφέρει ένα τέτοιο εργοστάσιο όταν... Ένα σύγχρονο εργοστάσιο τώρα, όπως είναι της Κοζάνης, έχει υπόλοιμα 32%. Που σημαίνει ότι το 32% πάλι θα πρέπει να το οδηγούμε προς τα ΦΥ και αν δεν έχουμε χυτή θα πρέπει να το οδηγούμε πάλι είτε στα Γιάννα είτε στην Κοζάνη. Μάλιστα. Και χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση πάλι για το αν είναι συμφέρον το να γίνει το εργοστάσιο. Mm-hmm. Είναι όμως επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε και στο ΓΔΑΗ και στη μονάδα κομποστοποίησης. Τεράστια ερωτηματικά και για τα αφηγήματα ότι δημοπρατείται το εργοστάσιο, θα γίνει το εργοστάσιο της Κέρκυρας. Όλα αυτά τα οποία ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, με τις περίφημες διαβεβαιώσεις για τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης, για την αποτελεσματικότητα των αρχόντων και για τον τελικό λογαριασμό, ο οποίος είναι συντριπτικός για την καθημερινότητα του πολίτη, καθώς αδυνατεί ο Δήμος να κάνει στοιχειωδώς αναγκαία έργα καθημερινότητα. Πάμε τώρα να δούμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκεται στον αστερισμό των Πριτανικών εκλογών. Μιλήσαμε με τον κύριο Ανδρέα Φλόρο, τον Πρίτανη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου και απερχόμενο Πρίτανη, εκ νέου υποψήφιο όμως, στη διαδικασία των Πριτανικών εκλογών. Με δεδομένη την υποψηφιότητα του σημερινού Πρίτανη του Ιδρύματος, καθηγητή Ανδρέα Φλόρου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωτερικές διαδικασίες εκλογής νέας Πριτανικής Αρχής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 19 Μαρτίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή άλλη υποψηφιότητα πλην εκείνης του κυρίου Φλόρου. Το 11-μελές Συμβούλιο Διοίκησης έχει ήδη συγκροτηθεί σε σώμα, αποτελούμενο από 6 εσωτερικά και από 5 εξωτερικά μέλη, όργανο το οποίο θα εκλέξει τον νέο Πρίτανη. Η διαδικασία στο σύνολό της αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Μάρτη. Ο κύριος Φλόρος μίλησε στο Start. Βρισκόμαστε στην τρίτη φάση όλης της διαδικασίας. Η πρώτη φάση ήταν η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Η δεύτερη φάση ήταν των εξωτερικών μελών. Και τώρα τρέχει η προθεσμία μέχρι τις 19 Μαρτίου για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρίτανη. 19 Μαρτίου ολοκληρώνεται η κατάθεση των υποψηφιοτήτων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μέσα σε ένα διάστημα μερικών ημερών η διαδικασία παρουσίασης των υποψηφιοτήτων, οι οποίες θα συνοδεύονται από το αναπτυξιακό σχέδιο για την επόμενη τετραετία ενώπιον των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Συγκλήτου και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, για την εκλογή του Πρίτανη. Εκτιμούμε ότι αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου και πλέον ο ρόλος του Συμβουλίου, βέβαια, το Συμβούλιο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου του 2024. Μέχρι στιγμής, εκτός από τη δική σας υποψηφιότητα, έχει εκφραστεί κάποια άλλη... Δεν γνωρίζω αν έχει εκφραστεί. Γνωρίζω ότι δεν έχει εκφραστεί μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι μέχρι το τέλος. Έτσι. Η δική μου υποψηφιότητα δεν έχει κατατεθεί επισήμως ακόμα. Πότε θα την καταθέσετε? Εντός των ημερών. Εντός των ημερών, αν έχετε άλλωστε περιθώριο. Πώς θα θέλετε να κυλήσω τα πράγματα με την επόμενη Πρετανική Αρχή και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Κοιτάξτε. Το οποίο βέβαια αντιμετωπίζει νέα δεδομένα. Έτσι. Και έχουμε βέβαια και την ψήφιση του νομοσχεδίου νόμου του κράτους πλέον.
για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Όπως είχα ξεκαθαρίσει και πριν τις εκλογές και είχα τονίσει, το στίχημα δεν είναι η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το στίχημα είναι η επιβίωση του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολυσύνθετο και λόγω των εξελίξεων, ακριβώς επειδή έχουμε ένα νόμο πλέον που έχει τεθεί σε ισχύ, έχει ψηφιστεί, πρέπει να δούμε τους τρόπους εκείνους και να βάλουμε πολύ ψηλή προτεραιότητα για το πώς θα διασφαλίσουμε τη λειτουργία του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι το πρωταρχικό μέλημα της επόμενης διοίκησης. Θεωρώ ότι αυτό θα απασχολήσει και το Συμβούλιο Διοίκησης πρωτίστως. Και από εκεί και πέρα έχουμε θέματα που σχετίζονται με το κτηριολογικό. Κάποια από αυτά συνδέονται με το κομμάτι της βιωσιμότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κάποια άλλα συνδέονται με την καθημερινότητα, την ακαδημαϊκή, συνδέονται με τον τρόπο που λειτουργούν συνολικά, την ποιότητα των σπουδών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών κ.ο.κ. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν επίσης πολύ υψηλή προτεραιότητα, αλλά πρωτίστως πρέπει να δούμε το πώς αυτά συνδέονται με τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου για να καθορίσουμε και τις επιμέρους προτεραιότητες. Κυρίες και κύριοι, τρίμερο ακολουθεί στην πραγματικότητα, δηλαδή είναι το τρίμερο της αποκριάς με την καθαρά Δευτέρα. Τα στοιχεία τα οποία δίνουν διάφορες οικονομικές σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου είναι ότι στις περιοχές όπως η Κέρκυρα έχουμε πολύ μεγάλες πληρότητες στις ξενοδοχειακές μονάδες. Με λίγα λόγια, μία δυναμική εσωτερικού τουρισμού. Μιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Καποδίστρια, ο οποίος είναι ο διευθυντής ενός από τα εμβληματικά ξενοδοχεία της πόλης Κέρκυρας, του ξενοδοχείου Καβαλιέ. Σύμφωνα με τις κρατήσεις, αυξημένες αναμένεται να είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία της Κέρκυρας που θα είναι ανοιχτά το τρίμερο μέχρι την καθαρά Δευτέρα. Πρόκειται κατά βάση για ξενοδοχεία πόλης, τα οποία είναι ανοιχτά όλο το χρόνο, όχι μόνο στη διάρκεια του καλοκαιριού, τα οποία δουλεύουν αυτό το διάστημα αποκλειστικά με Έλληνες πελάτες. Πάντως, τα έως τώρα δεδομένα προαναγγέλνουν μια εξαιρετική σεζόν και για φέτος, ανάλογη με την περισσινή. Στο Start μίλησε ο διευθυντής του ξενοδοχείου Καβαλιέρη, Ηλίας Καποδίστριας. Ίσως είναι η πρώτη φορά φέτος που πιστεύω ότι τα ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά θα έχουν μια αρκετά υψηλή πληρότητα. Είναι εμφανές ότι για το τρίμηνο της καθαρής Δευτέρας, από Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, θα υπάρχει αρκετός κόσμος στην Κέρκυρα. Αυτονόητο, όσο πιο αργά πάμε το Πάσχα, τόσο καλύτερο θα είναι και το τρίμηνο της καθαρής Δευτέρας με ενδεχόμενο καλό καιρό. Με τα δικά μου στοιχεία, ελπίζω ότι θα έχουμε πάνω από 90% πληρότητα. Ενδεχομένως, πλησιάσουμε και το 100%. Ναι, βέβαια αναφερόμαστε σε ένα ξενοδοχείο. Μικρό ξενοδοχείο, ιστορικό, city hotel κτλ. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και πολλά άλλα, τα οποία πιστεύω και αυτά θα έχουν μια αντίστοιχη πληρότητα. Αυτό θεωρείτε από την εμπειρία σας ότι είναι ένας καλός ιονός για τη σεζόν που θα ακολουθήσει? Μην το συσχετίζουμε. Είναι δεδομένο ότι η καλοκαιρινή περίοδος, η οποία επέρχεται, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, όλοι οι φορείς και τα ξενοδοχεία, θα είναι μια εφάμιλη σεζόν με το 2023. Μια εξαιρετική σεζόν, επομένως, τουλάχιστον σε... Εσείς το λέτε, εξαιρετική. Ελπίζουμε να είναι έτσι και να επιβεβαιωθεί. Μακάρι. Το ταμείο θα γίνει στο τέλος του έτους. Δεν αναφέρομαι σε οικονομικά δεδομένα, αναφέρομαι σε αριθμούς επισκεπτών. Εντάσσεται και αυτό μέσα στο ταμείο. Οι πληρότητες είναι το Α και το Ω και μετά ακολουθεί το οικονομικό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στην γνωστή υπόθεση μιας προβληματικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Είναι η διεύθυνση μεταφορών, είναι η ιστορία με την έκδοση των διπλωμάτων, την ανανέωση των διπλωμάτων και την έκδοση αδειών κυκλοφορίας. Μιλήσαμε με τον ενταλμένο σύμβουλο, τον κύριο Διαβάτη, και πάμε να δούμε τι απάντησε μιλώντας στην Δόρασπρε. Παρά το ανεπαρκές προσωπικό της, η διεύθυνση μεταφορών κάνει βήματα προόδου ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης του συναλλασσόμενου κοινού. Μόλις 2 συμβασιούχοι προσθέθηκαν το τελευταίο διάστημα στο δυναμικό της, ήδη όμως, κυρίως χάρη στην εργατικότητα του προσωπικού συνολικά, τα δείγματα γραφής είναι θετικά, όπως παρατηρεί ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Διαβάτης. Μόνο αυτή τη εβδομάδα μας ήρθαν 600 έτοιμα διπλώματα. Και παρακαλώ πολύ να απευθυνθούν στη διεύθυνση μεταφορών, ώστε μήπως είναι και το δικό τους, να το παραλάβουν. Οι ρυθμοί πλέον είναι πάρα πολύ καλοί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουν προχωρήσει πάνω από 9,5-10 μήνες τα διπλώματα. Έχουμε φτάσει ήδη στον Οκτώβριο του 2023. Βεβαίως, ακόμα έχουμε ένα διάστημα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο 0. Ίσως μας χρειαστεί 1 ή 1,5 μήνες. Παραμένουν ακόμα πίσω λίγο τα ψηφιακά. Θα ορίσουμε υπάλληλο που ασχολείται μόνο με τα ψηφιακά, καθώς πολλές υπηρεσίες της διεύθυνσης μεταφορών ψηφιοποιούνται και θα μπορεί ο πολίτης να τις εκτελέσει πλέον και ψηφιακά, τουλάχιστον 10 άμεσα.
Συν ότι συνεχίζει να έχουμε το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, μας λείπουν μηχανολόγοι, είναι πολύ μεγάλη υποστελέχωση. Παρ' όλα αυτά, εγώ οφείλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της Διεύθυνσης Μεταφορών και όχι μόνο, και τις προσπάθειες που κάνει ο κύριος Περιφερειάρχης. Έχει φτάσει το θέμα μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού για την υποστελέχωση. Μας ενημέρωσε για κάτι τέτοιο. Παλεύει και ο κύριος Περιφερειάρχης σημαντικά ότι ώστε στο επόμενο διάστημα να υπάρχει η στοιχειώδη στελέχωση στις υπηρεσίες και όχι μόνο για το μεταφορών της Κέρκυρας. Παρόμοια και ίσως και μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες διευθύνσεις μεταφορών σε όλα τα Ιόνια νησιά. Την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτώ αυτές τις διευθύνσεις από κοντά. Θα έρθω και με τους επαγγελματικούς φορείς εκεί σε μια επικοινωνία να δούμε πώς θα αυλύνουμε κάποια από τα προβλήματα στο μέτρο πάντα του δυνατού. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα έχουμε και τις συσκέψεις με τα υπεραστικά. Τα αστικά ανοίγει το επάγγελμα στο επόμενο διάστημα, διεθνείς διαγωνισμοί. Κοιτάζουμε να θωρακίσουμε λοιπόν και τα αστικά και τα υπεραστικά. Έχουμε τα πειθαρχικά του ταξίπου, φτιάχνουμε την επιτροπή τώρα που είναι σημαντική και το ίδιο το ΔΣ των ταξί το ζητάει. Αλλά και η τροχέα, αλλά και οι υπηρεσίες της αστυνομίας έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Οι έλεγχοι, οι προβλεπόμενοι θα γίνουν. Ξεκινήσαμε και κάναμε και ελέγχους. Ήδη βγήκαν και κάνουν ελέγχους σε Βεζινάδικα, βγήκαν και στο Βορρά και στο Νότο. Παρά την υποστελέχωση, βγήκαμε ήδη δύο φορές σαν Διεύθυνση Μεταφορών. Προχωράμε και στο κομμάτι των ελέγχων. Έχουμε φτιάξει και τα μεικτά κλιμάκια. Παλεύουμε με νύχια και με δόντια με πολύ, πολύ λίγο προσωπικό. Δίνουν το 200% των δυνατοτήτων τους. Υπάρχουν Σαββάτα, υπάρχουν απογεύματα, υπάρχουν ώρες που έρχεται προσωπικό σε κλειστή διεύθυνση και κάνει δουλειά. Οφείλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα με μόνο δύο επιπλέον υπαλλήλους. Μας λείπουν πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Πρόγνωση καιρού διαφημίσεις σε λίγη ώρα με την εκπομπή Υπάρχει Θέμα και με την καλεσμένη μας, η κυρία Μαρία Δρή, θα είναι απόψε μαζί μας σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με την αυτοδιοικητική μας πραγματικότητα. Καθαρίζει αύριο Πέμπτη μετά το πρωί ο καιρός στην Κέρκυρα, ημέρα με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και με ισχυρούς ανέμους από το μεσημέρι και νέα πτώση της θερμοκρασίας ως προς τις ελάχιστες τιμές της, αυξημένη όμως ως προς τις μέγιστες. Μεγάλες διακυμάνσεις θα παρατηρηθούν στα ποσοστά υγρασίας. Ειδικότερα από νωρίς το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 2 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς μικρής έντασης, ενώ από το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι κλιμακούμενης έντασης έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 61 έως 100%.